Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι τις 12, έτσι με λίγη καθυστέρηση. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς παρατημένος εδώ πέρα, μοναχός μου είμαι. Νίκος Μοσκοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, τους κάνει παρέα μέχρι και τις 12, χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο σήμερα. Ο οποίος βρίσκεται σε μια κοπή πίτας, όπως ενημέρωσε από νωρίς το μεσημέρι. Να το πιστώσουμε αυτό στον καλό φίλο και συνάδελφο. Δεν μας πήρε δηλαδή κανένα μισάρο πριν την εκπομπή να μας πει: αδελφέ, δεν θα έρθω γιατί έχω μια κοπή πίτας, ήταν τίμιος. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12. Έχουμε να πούμε αρκετά. Επιστρέψαμε από το Ηράκλειο. Ζήσαμε την εμπειρία του να βρίσκεται κάποιος άνθρωπος στην Κρήτη τρεις μέρες και να βρέχει και να έχει κρύο, να μην μπορεί να πιστέψει κανένας δηλαδή. Τρεις μέρες στο Ηράκλειο, Βασίλη Καβαδία. Φτάσαμε Σάββατο πρωί, μέχρι Κυριακή απόγευμα έβρεχε. Αλλά έβρεχε συνεχόμενα. Δεν δηλαδή ότι σταμάτησε και όλα αυτά. Δυνάμωνε, ψυχάλιζε. Έβρεχε μια μισή μέρα συνεχόμενη. Είχε τρεις μέρες κρύο και τη Δευτέρα μέχρι να φύγουμε είχε συννεφιά. Υπέροχα. Λιόλου στην Κρήτη και το Ηράκλειο σου λέει. Εντάξει, στην Κρήτη, επειδή άνθρωποι. Εντάξει, παιδί μου, δεν κάνει κρύο γενικότερα. Δεν είναι και όλα του τα μέρη ότι είναι και τίποτα πολύ ζεστά. Δηλαδή, δεν είναι ότι στη θέρμανση δίνουν και πολύ μεγάλη βάση. Ωραία. Οπότε. Δηλαδή, πήγαμε τρεις μέρες στην Κρήτη και κρυώσαμε. Γίνονται και αυτά. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε αρκετά και για αυτή την εμπειρία εκεί, το τελικό κυπέλλου στο μπάσκετ. Okay. Έχουμε να πούμε και για τα ποδοσφαιρικά, εννοείται. Σήμερα γινόταν ένα παιχνίδι στη Τούμπα τη ΣΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ στα play-off του Youth League, ας πούμε στο Champions League των νέων. Και το εντυπωσιακό δεν ήταν το ότι ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί ή ότι τέλος πάντων ήξερε τότε να με 0-1. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι. Το εντυπωσιακό ήταν ότι στη Τούμπα ήταν περίπου 10.000 φίλοι του ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι φοβερό. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι των νέων και όπως και να το κάνουμε. Το να βρεις ένα παιχνίδι νέο τόσο πολλούς κόσμους είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Θα μιλήσουμε για αυτό λίγο πιο μετά με την Ελένη Τιμπούτου. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο λίγο πιο μετά να μας πει για το τι γίνεται στα Τουάρι. Έχουμε Champions League σε εξέλιξη. Έτσι, η πρώτα παιχνίδια για το Liverpool Bayern Μονάχου, το οποίο είναι σε εξέλιξη στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Πρώτο παιχνίδι και για το ζευγάρι της Λιόν με την Μπαρτσελόνα και τα δύο στο 0-0. Ενώ η Liverpool έχει ένα φάουλ εδώ. Σε καλό σημείο στο κατάμεστο Άνφιλντ, στο πρώτο δοκάρι, αλλά διώχνουν ή τη Μπάγερν. Οπότε έχουμε να αναφερθούμε σε αρκετά πράγματα. Το έκανε τον Κολλίβερ που λόγει. Η κεφαλιά του Σαλάχ πέρασε λίγο out εδώ από την εξέλιξη τη προηγούμενη φάση. Από το φάουλ κοντινό κόρνερ. Δεν βγήκε η μπάλα έξω, εκτός αγωνιστικού χώρου. Έγινε μια νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι τον Σαλάχ. Την είχε τριστία μπροστά του. Καλή ευκαιρία την έφυγε τη Λίβερπουλ. Νομίζω ότι ο Σαλάχ εδώ έδειξε. Ότι γενικά με το κεφάλι δεν είναι και ο καλύτερος παίκτης. Μπορεί να σκοράρει με διάφορους τρόπους. Με το κεφάλι όχι και τόσο. Έχουμε λοιπόν να αναφερθούμε σε αρκετά πράγματα μέχρι και τις 12 που θα είμαστε εδώ. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26 τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά και μέσα από τα social media. Εδώ είμαστε για να συζητάμε ό,τι εσείς προτιμάτε. Με λίγο παραπάνω βάση, έτσι λίγο στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε πει και για μπασκετικά σήμερα με αφορμή τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος και με αφορμή το ότι είμαι μόνος μου γιατί. Αν ήταν εδώ ο συνάδελφος, δεν θα είχαμε και πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουμε για μπασκετικά. Αλλά θα πούμε σήμερα αρκετά και για αυτό το κομμάτι που βρεθήκαμε εκεί. Ζήσαμε κάποια πράγματα. Δεν ζήσαμε τον Πάο Κυπελούχο στον μπάσκετ για φέτος. Το πήρε ο Παναθηναϊκός. Δίκαιη άδικα στην κρίση του καθενός είναι. Οκ. Okay. Το μπάσκετ άλλωστε είναι ένα άθλημα στο οποίο ένας διαιτητής δεν χρειάζεται να εκτεθεί πολύ για να δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα από σε μία από τις δύο ομάδες. Αυτό έγινε και στην Κρήτη. Ο ισχυρός όταν έπρεπε πήρε τα σφυρίγματά του και ο ισχυρός είναι Παναθηναϊκός. Δεν είναι τυχαίο ότι κατακτάει τίτλο για 24η συνεχόμενη σεζόν από τη σεζόν δηλαδή 95-96. Ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο παίρνει τουλάχιστον ένα τίτλο. Μπορεί να είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος, μπορεί να είναι το πρωτάθλημα, μπορεί να είναι το κύπελο. Κάθε χρόνο λοιπόν ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα τίτλο. Αυτό έγινε και φέτος, σε πρώτη φάση, να δούμε θα πάρει κι άλλον. Αλλά γενικά η προηγούμενη εβδομάδα στο μπασκετικό το κομμάτι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είναι κάποια απαρχή διάφορων άλλων εξελίξεων, αλλά επειδή βλέπω και διάφορες δηλώσεις που κυκλοφορούν σήμερα και επειδή βρεθήκαμε και στην Κρήτη σε αυτόν τον τελικό, ειλικρινά παιδιά, εγώ έχω πάψει να ελπίζω για το κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι διοικούν το ελληνικό μπάσκετ.
Δεν, ειλικρινά δεν ξέρω αν και κατά πόσο όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια ιδιαίτερη επαφή με τον έξω κόσμο. Ζουν σίγουρα στο δικό τους μικρό κόσμο. Και πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει λύση για αυτό το θέμα. Δηλαδή, το να βρίσκεται Σάββατο συνέντευξη τύπου του κυπέλου Ελλάδος με τους προπονητές των δύο φιναλίστ, τους αρχηγούς των δύο φιναλίστ και το κύπελο να λείπει και μάλιστα να μαθαίνουν μετά το κύπελο έρχεται με πλοίο από την Αθήνα. Είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, και εγώ το καταλαβαίνω κάποιος που βλέπει τη τηλεόραση, το θεωρεί ωραίο. Okay. Το να το ζήσει από μέσα όμως, μπορεί να καταλάβει το ότι δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, και εγώ άμα καθόμουν από το καναπέ του σπιτιού μου και έβλεπα ένα γήπεδο με 4.000 παιδάκια να ζητοκραυγάζουν και να ακούγονται οι φωνούλες τους, θα έλεγα, ωραία είναι έτσι το γήπεδο. Έλα μέσα στο γήπεδο, που έχεις μάθει αλλιώς, και ζεις αυτή την εμπειρία. Για να μας πεις πόσο ωραία είναι. Φυσικά και είναι ωραίο το γήπεδο να έχει πολλά παιδιά, φυσικά και είναι ωραίο να υπάρχουν οικογένειες στο γήπεδο. Ωραία. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν όλες οι δικλείδες, ώστε οι οικογένειες να έρχονται κάτω το δοκούν, άμα θέλουν αυτές. Έτσι. Και να έχει όποιο κόσμο θέλει να πάει στο γήπεδο. Και αυτό επιτρέπεται φυσικά. Δεν μπορεί να πάει 100.000 κόσμο στο γήπεδο. Η εμπειρία είναι πολύ κακή. Και το γεγονός ότι προσπαθεί να παρουσιάσει σαν μια γιορτή είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μαγική εικόνα. Δεν μπορεί να είναι γιορτή ένα παιχνίδι όταν αποκλείεται ο κόσμος από το γήπεδο. Πώς μπορεί να είναι γιορτή ένα τέτοιο παιχνίδι? Επειδή έχει μαθητές από δημοτικά σχολεία είναι γιορτή? Γιορτή είναι όταν ο κόσμος πάει στο γήπεδο, έτσι. Ζητοκραυγάζει για την ομάδα του, φωνάζει, λέει τα συνθήματά του και όλα αυτά. Ένας κερδίζει, ένας χάνει, φεύγει από το γήπεδο, τελείωσε. Αυτό είναι γιορτή. Δεν είναι γιορτή 4.000 παιδάκια από τα δημοτικά σχολεία. Δεν παρέλασε το γήπεδο για να γίνεται γιορτή. Δεν είναι η 17 Νοέμβρη να πάμε στο σχολείο να κάνουμε ένα σκετσάκι και να φύγουμε. Το γήπεδο είναι για τον κόσμο. Για αυτόν που θέλει να πάει, για αυτόν που θέλει να ταξιδέψει, να δει την ομάδα του, να φωνάξει για αυτήν. Μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω θα πρέπει όλοι οι άλλοι και όλοι αυτοί που διοργανώνουν ένα τελικό. Ένα παιχνίδι είναι. Να διασφαλίσουν ότι θα γίνει κάτι άλλο. Αλλά βολευόμαστε τα παιδάκια. Τι ωραία, τι καλά. Μας γράφουν και διάφοροι φίλοι και μοί ότι τι ωραίο ήταν ο τελικός έτσι και πόσο ωραία πέρασαν βλέποντας 4.500 παιδάκια και όλοι χαρούμενοι. Και το κεφάλι μας ήσυχο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παιχνίδι χωρίς κανονικό κόσμο, με 40 προσκλήσεις στις ομάδες, μεγάλη επιτυχία και αυτό, ωραία, και παιδάκια. Να σου πω, πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Και να λέμε όλοι τι ωραία που ήταν στο γήπεδο. Μην το διοργανώνεις ρε φίλε, άμα δεν μπορείς να το διοργανώσεις, άμα το μόνο μου σε νοιάζει να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, μην το διοργανώσεις καθόλου. Ξαναλέω, δεν λέμε να γίνει Final Four, άλλη κουβέντα εκεί. Τι, αυτό το έχουμε σβήσει προπολού από το χαρτί. Δεν μιλάμε για Final Eight που κάνουν οι Ισπανοί, νομίζω και οι Ιταλοί κάνουν Final Eight. Εκεί είναι... Μιλάμε για εξέλιξη, δεν λες και πήγαμε στο διάστημα. Τέλος πάντων, το αναφέρω γιατί ήμουν εκεί και ειλικρινά ήταν μια εικόνα που με ξένησε πάρα πολύ σε ένα γήπεδο που ήταν παγωμένο τέλος πάντων. Το να μην βρίσκεται κόσμο των δύο ομάδων ήταν πραγματικά πολύ, σαν τόσο μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Γιατί ήταν τελικός κυπέλλου Ελλάδος, δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι. Να πω, εντάξει. Και αυτό που με τρελαίνει περισσότερο μετά είναι αυτά που διαβάζω και αυτά που ακούω από διάφορους αντικειμενικούς με συσσαγωγικά, ότι τι ωραία ατμόσφαιρα είναι αυτή. Πάνε ρε φίλε στο γήπεδο και ζει με αυτή την ατμόσφαιρα και πες μας πόσο ωραία είναι. Που είναι λες και μπαίνει σε παιδότοπο. Λες και μπαίνει σε παιδότοπο. Αλλά αυτό είναι τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Και είναι ατμόσφαιρα τελικού κυπέλλου Ελλάδος αυτή. Πολύ ευχάριστη και πολύ ωραία. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να πούμε αρκετά για μπάσκετ. Μετά το πρώτο διάλειμμα, θα μιλήσουμε με την Ελένη Μπούντου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες έκανε επίδειξη δύναμη στη Ριζούπολη. Πολύ μεγάλη διαφορά επίπεδου ανάμεσα σε Απόλλωνας Σμύρνης και ΠΑΟΚ. Πολύ εύκολη κη νίκη με 1-5. Με Ελένη θα πούμε και για αυτά που γίνανε σήμερα στην Τούμπα. Για το παιχνίδι της ομάδας του Παμπλο Γκαρσία, την ήττα από την Τότεναμ, αλλά για μένα αυτό που μένει περισσότερο είναι η εικόνα περίπου 10.000 παοξίδων σε ένα παιχνίδι ομάδας νέων, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πιο μετά θα μιλήσουμε και με τον φίλο που κόβει την πίτα αυτή την ώρα,
Τι πείτε είναι αυτή που κόβεται, ρε Βασίλη Καπαδία, 10.30. Για πες μου λίγο. Θες δουλειά συνήθως κάτι 8-9 ώρα το απόγευμα, δεν γίνεται το βράδυ. Ε. Δηλαδή τι, 10 η ώρα κόβουν πίτα. Τι να πω. Τέλος πάντων. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Στη στοίχημα καθημερινά βρίσκεται τις καλύτερες αποδόσεις που υπάρχουν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών σε πολλά αθλήματα. Και ειδικά βραδιά της Champions League, όπως καταλαβαίνετε, οι επιλογές σε κάθε παιχνίδι είναι πραγματικά πάρα πολλές. Υπάρχει το καζίνο του στοίχημα που επίσης σας δίνει μια τεράστια γκάμα επιλογών. Το σερί του στοίχημα έχει επιστρέψει για όσο το ζήσατε και το καλοκαίρι με το Μουντιάλ. Οπότε η στοίχημα σας παρέχει ένα πλήρες πακέτο επιλογών για στοιχηματισμό. Τα παιχνίδια του Champions League είμαστε στο 32 πέρα στο πρώτο μισάωρο. Και στο Liverpool Bayern και στο Lyon Barcelona 0-0 είναι το σκορ και στα δύο. Και έχοντας εικόνα από το Liverpool Bayern, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν και τρομερές ευκαιρίες. Μια κεφαλιά του Σαλάχ πριν που έφυγε out, ούτε κάποιος τρομερός ρυθμός στο Anfield, γιατί εκεί έχουμε εικόνα. Να δούμε αν θα αλλάξει η κατάσταση στη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπαλαντέρ, συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Σε εξέλιξη το Liverpool Bayern Μονάχου, σε εξέλιξη και το Lyon Barcelona και τα δύο ημίχρονο νομίζω. Ναι, βλέπω ότι στο Anfield είναι ημίχρονο και στο Lyon Barcelona 0-0. Χωρίς τρομερές φάσεις είναι η αλήθεια και κυρίως για το Liverpool Bayern το οποίο παρακολουθούμε και έχουμε εικόνα. 0-0 λοιπόν και στο Lyon Barcelona, στα άλλα παιχνίδια βλέπω πολύ χαμηλές κατηγορίες, οπότε λίγο δύσκολο να ασχοληθούμε, παιδιά, λίγο παραπάνω, να ξέρετε. Αν και θα δώσουμε λίγο μια ενημέρωση για ό,τι μπορεί να γίνεται και εκεί. Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτό το παιχνίδι που έγινε στη Τούμπα, στο οποίο υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ήταν ένα μάτς που ήταν για την διοργάνωση του Champions League των νέων, να το πούμε έτσι, ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Τότεναμ, αλλά πραγματικά το φοβερό ήταν ότι υπήρχαν περίπου 10.000 φίλοι του ΠΑΟ που ήταν εκεί και παρακολούθησαν το παιχνίδι. Και φυσικά το ενδιαφέρον λίγο έπεσε παραπάνω και σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είχε το ενδιαφέρον του το παιχνίδι, παρότι μιλάμε για K19 και με την παρουσία τόσου κόσμου. Σίγουρα υπήρχε λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για το μάτς αυτό. Θα μιλήσουμε φυσικά και για την νίκη του ΠΑΟΚ χθες το 1-5 επί του Απόλλωνα Σμύρνης, κυρίως για το από εδώ και πέρα του ΠΑΟΚ, καθώς χθες ουσιαστικά έκανε το αναμενόμενο, το έκανε με εμφαντικό τρόπο βέβαια, αλλά έχει μπροστά το ένα μάτς με τον Άρη. Ελένη Μπούντου, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Εμείς καλά είμαστε. Όχι, το λέμε. Λοιπόν, ναι, σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θες να ξεκινήσουμε από το σημερινό? Να ξεκινήσουμε το σημερινό, γιατί εντάξει, το παιχνίδι σίγουρα έχει το ενδιαφέρον, το όπως και να το κάνουμε. Γιατί ήταν play-off, έτσι δεν είναι? Βοήθησε με λίγο. Ήταν νοκάουτ αυτό το παιχνίδι? Ναι, ήταν νοκάουτ. Νόμιζα είχε και ρεβάνς. Okay. Όχι, όχι, στο γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα δεν υπήρχε και παράταση. Δηλαδή, αν το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο, οι δύο ομάδες θα πήγαιναν κατευθείαν στα πέναλτι. Α, μάλιστα. Okay. Μιλάμε για φάση των 16, ας πούμε. Όχι, πάλευαν για την πρόκριση στους 16 του συγκεκριμένου θεσμού, έτσι. Okay. Ναι, σήμερα μπήκε stop, μπήκε ένα φρένο στο ευρωπαϊκό όνειρο της ομάδας του ΠΑΟΚ, της K19 του ΠΑΟΚ, αυτών των τρομερών πιτσιρικάδων του Παύλου Γκαρσία, που νομίζω ότι έχουν ξεχάσει την λέξη ήττα εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Πραγματοποιούν μια ξέφρενη πορεία στο πρωτάθλημα υποδομών, βεβαίως και είναι πρωτοπόροι της βαθμολογίας. Έζησαν το δικό τους ευρωπαϊκό όνειρο, ξεπέρασαν τα επόδια και σήμερα υποδέχθηκαν την Τότεναμ. Καταλαβαίνεις και εσύ, Νίκο, ότι εξ αρχής το έργο τους ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν μιλάμε για αγγλικές ομάδες, όταν μιλάμε για υποδομές στην Αγγλία, σαφώς και το επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλο, ο πύχης ανεβαίνει εξαιρετικά. Και νομίζω ότι φάνηκε ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Έγινε λόγω της εξέλιξης μάλλον ακόμη δυσκολότερο. Δέχθηκαν έτσι ένα κρύο γκολ μόλις το 12ο λεπτό της αναμέτρησης, σε μια στιγμή αδράνειας της άμυνας
του ΠΑΟΚ, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο παίκτης της Τότεναμ πήδηξε και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αν θέλει, νομίζω ότι είναι το μόνο μεμπτό σημείο μελανό εντός εισαγωγικών της αναμέτρησης, γιατί από εκεί και πέρα η άμυνα του ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετικό έργο, και το λέω αυτό γιατί στο 33 έμειναν και με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τσιγκάρα, οπότε όπως καταλαβαίνετε κι εσείς ο Παύλο Γκαρσία αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, έπρεπε να τρέχουν περισσότερο, έπρεπε να καλύπτουν περισσότερο και νομίζω ότι το έκαναν με εξαιρετικό τρόπο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα πολύ να μάθω τι ήταν αυτό το οποίο τους είπε ο Παύλο Γκαρσία στα αποδυτήρια, και βγήκανε τόσο ψυχωμένοι, τόσο παθιασμένοι. Είχαν και δύο έτσι εξαιρετικές ευκαιρίες με ένα σουτ του Λίρατζη και μια κεφαλιά του Τζοβάρα για να βρουν αυτό το πολυπόθητο γκολ και σε πρώτη φάση να πάνε το παιχνίδι στα πέναλτι. Δεν ήρθε ποτέ αυτό το γκολ, αλλά μέχρι τέλους το πάλεψαν, έδειξαν ψυχή, και το σίγουρο είναι ότι από τέτοιες παραστάσεις, από τέτοια παιχνίδια, μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν. Ακούγεται κλισέ, το γνωρίζουμε, αλλά το ότι μπορούν και ανταγωνίζονται και κοιτούν στα μάτια ομάδες όπως η Τότεναμ, ακαδημίες όπως τη Τότεναμ, σίγουρα σημαίνει πολλά, σίγουρα τα κέρδη είναι πολλά. Αν θέλεις, για μένα πλήρωσαν αυτό το μουδιασμένο ξεκίνημα, ενδεχομένως και να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι έπαιζαν στο γήπεδο της Τούμπας, ενδεχομένως και να έπαιζε ρόλο το γεγονός ότι είδαν ξαφνικά 12.000 κόσμος να βρίσκεται εκεί, να είναι στο πλευρό τους για ένα ιστορικό μάτς. Όπως και να το κάνουμε, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν τέτοιες παραστάσεις, δεν έχουν αυτές τις εμπειρίες, δεν έχουν τέτοιες εικόνες. Ήταν ένα μουδιασμένο ξεκίνημα, το πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά και με τον γκολ στο 12 και με την αποβολή στο 33, αλλά έδειξαν έτσι ψυχικά αποθέματα, έδειξαν χαρακτήρα, έδειξαν προσωπικότητα και το πάλεψαν μέχρι τέλος. Η υπόθεση πρόκριση χάθηκε, αλλά σίγουρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ βλέπει ότι κάτι καλό γίνεται στις ακαδημίες του. Βεβαίως το ζητούμενο είναι η σύνδεση της δεύτερης ομάδας, της ΚΑΠΑ19 με την πρώτη. Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, προσωπική άποψη, νομίζω ότι τελευταία κάτι κινείται, κάτι γίνεται. Υπάρχουν μάτια, υπάρχει ενδιαφέρον από την πρώτη ομάδα, υπάρχουν συμβόλαια που ανανεώνονται και το ζητούμενο είναι να βγουν και άλλοι σταφυλίδιδες και άλλοι ποδοσφαιριστές για να ακολουθήσουν. Ναι. Για αυτά τα παιδιά να υπάρχει πλάνο αξιοποίησης, όποιο και αν είναι αυτό, να υπάρχει. Να υπάρχει, ναι, πλάνο αξιοποίησης. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες και αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις σε αυτή τη φουρνιά, υπάρχουν. Το θέμα είναι να υπάρχει πλάνο εκμετάλλευσής τους και καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν μπορεί να είναι τώρα 5 παίχτες από την ΚΑΠΑ19 του χρόνου να είναι στην πρώτη ομάδα. Οκ, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά το να μην υπάρχει κανένας εδώ και αρκετό καιρό είναι θέμα. Γι' αυτό το λέω ότι να υπάρχει πλάνο της διαχείρισής τους, ούτως ώστε σιγά σιγά να αποτελέσουν μέλη της πρώτης ομάδας. Όπως είπε και ο Παύλο Γκαρσία, σίγουρα το ζητούμενο και το σημαντικό είναι το πρωτάθλημα και να το κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξεις και το μέλλον. Είναι αυτό που λες εσύ σε ελεύθερη μετάφραση, το πλάνο, να ετοιμάσουμε τους παίκτες για την πρώτη ομάδα. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί στα λόγια ακούγεται εύκολο, είδαμε κάποιους παίκτες, έδειξαν κάποια πρώτα στοιχεία, άρα μπορούν να βρεθούν στην πρώτη ομάδα. Είναι η ενσωμάτωση, είναι ο χαρακτήρας, είναι οι παραστάσεις, είναι οι εμπειρίες, όλα παίζουν τον ρόλο τους και αντιλαμβάνεις και εσύ ότι σε μια χρονιά πρωταθλητισμού όπως είναι αυτή η φετινή του ΠΑΟΚ, αν θέλεις, η πίεση είναι πιο έντονη, οι απαιτήσεις είναι σίγουρα αυξημένες, οπότε δεν υπάρχουν τα περιθώρια, αν θέλεις, για να γίνει πιο εύκολη μετάβαση, ενδεχομένως από του χρόνου και με φόντο τα επόμενα χρόνια, αν και εφόσον έτσι κατακτηθεί το πολυπόθητο πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια και ο ΠΑΟΚ έτσι ανοίξει τα μάτια του και δώσει ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο και ένα πιο ξεκάθαρο όραμα σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι η αλήθεια ότι γίνεται δουλειά στις ακαδημίες, υπάρχει όραμα, υπάρχουν χρήματα, πέφτουν χρήματα, όπως ανέφερε και ο Ιβάν Σαββίδης, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχουν budget που δεν το έχουν 70-80% ομάδες που αγωνίζονται στη Super League, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο ΠΑΟΚ προσεγγίζει τις ακαδημίες, πόσο ΠΑΟΚ σκέφτεται τις ακαδημίες, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί το αποτέλεσμα για να είναι αντάξιο και των χρημάτων, αλλά και του οράματος που υπάρχει στις ακαδημίες, οι οποίες σίγουρα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας
του Ιβάν Σαββίδη. Και νομίζω το πιο σημαντικό σήμερα, Ελένη, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό, ήταν φυσικά η εικόνα στις χερκίδες. Έτσι που να έχει 10.000 κόσμο σε παιχνίδι νέων, δεν είναι και κάτι συνηθισμένο. Εντάξει. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι το μεσημέρι που ήρθαν κάποιες πρώτες φωτογραφίες από τα εκδοτήρια με τον κόσμο να περιμένει στην ουρά, ήταν βεβαίως δωρεάν η είσοδος, αλλά με τον κόσμο όλων των ηλικιών να περιμένει στην ουρά για να προμηθευτεί ένα εισιτήριο για να βρεθεί σε αυτό το ιστορικό ματς, νομίζω ότι άπαντες αντιλήφθηκαν ότι σήμερα θα έχει ένα πολύ καλό και ευχάριστο κλίμα, αλλά σίγουρα το να βρεθεί 10.000 κόσμος κοντά 12.000 στις κερκίδες του γηπέδου δεν το περίμεναν ούτε πιο αισιόδοξοι. Ακριβώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν ετοιμάσει να ανοίξουν τις θύρες 1, 2, 3 και είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι αν και εφόσον η προσέλευση είναι άκρως ικανοποιητική θα κινηθούν και για τις άλλες θύρες και όντως άνοιξε και 8, άνοιξε και 4, είχε πάρα πολύ κόσμο και είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να καταγράψουμε και να συζητήσουμε, έτσι. Πώς αυτή η ομάδα είναι τόσο ελκυστική και τραβάει τόσο κόσμο και βεβαίως σίγουρα σημαντικό ρόλο παίζει και ο άνθρωπος που είναι στον πάγκο, έτσι, ο άνθρωπος που εμπνέει αυτή την ομάδα και λέγεται Πάμπλο Γκαρσία. Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Okay. Από αυτά τα παιδιά, Ελένη, ποιο σου άρεσε πιο πολύ αυτό που είδε σήμερα? Λοιπόν, είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για τον Χατζηστραβό, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Μου άρεσε, τον πρόσεξα. Δεν θα σταθώ επιμέρους σε χαρακτηριστικά και στο άγχος αν θέλεις ή στα λάθη κάποιων παικτών σήμερα. Όντως αυτές οι σιρήνες αν θέλεις που τον συνοδεύουν νομίζω ότι επαληθεύτηκαν σήμερα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εξαιρετική δουλειά έκαναν και τα παιδιά στην άμυνα. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Τζοβάρας όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε έτσι μια πιο επιθετική πνοή, μια πιο μαχητική πνοή στους Θεσσαλονικείς. Αλλά νομίζω ότι είναι άδικο να αφήσουμε απ' έξω τα άλλα παιδιά και ο τερματοφύλακας και ο Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι με εξαίρεση τη φάση του γκολ που δεν φέρει ευθύνη για μένα, όπου χρειάστηκε φώναξε παρόν και ήταν εκεί σε διάφορες φάσεις, σε απειλητικές φάσεις, καθάρισε και βγήκε μπροστά. Mm-hmm. Μάλιστα. Πηγαίνοντας και στα μεγάλα τα παιδιά, εντάξει τώρα το χθεσινό δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μείνουμε. Μπορούμε να μείνουμε στην εμφάνιση νομίζω και στα γκολ. Γιατί η διαφορά επίπεδου νομίζω ήταν ξεκάθαρη. Δεν χωράει κριτική, έτσι. Δεν χωράει κριτική νομίζω το χθεσινό μάτς. Ένα μάτς που στην ουσία τελειώνει, έτσι, κλειδώνει από το ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Εγώ δεν θα σταθώ στα παιδιά που αγωνίστηκαν χθες. Εγώ θα σταθώ στον άνθρωπο που βρίσκεται στον πάγκο. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν πλέον λέγεται άγγιγμα του Μίδα Νίκο αυτό. Mm-hmm. Αν όποιον άσο τραβά από το μανίκι του βγαίνει. Νομίζω ότι ό,τι δοκίμασε, ό,τι είχε στο μυαλό του, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Χθες όλο το μάτς αρχίζει και τελειώνει με τον Λουτσέσκου. Έναν Λουτσέσκου που επαναφέρει στη βασική ενδεκάδα τον Πέλκα. Έναν Πέλκα ο οποίος είχε μόλις 12 λεπτά συμμετοχών στα δύο ντέρμπι, ΜΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ενδεχομένως έτσι να μην ήταν στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο, να περνούσε ένα δικό του φεγγάρι. Ήταν και ο Μπίσας Βαρ σε εξαιρετική, η αλήθεια είναι, περίοδο όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα ο Πέλκας κάπου έμεινε λίγο στο πλάι, λίγο στον πάγκο, αλλά παρόλα αυτά χθες ο Λουτσέσκου τον βάζει, τον επαναφέρει στην βασική ενδεκάδα και νομίζω ότι ο Πέλκας είναι από τους διακρισέντες, από τους πρωταγωνιστές στην ομάδα και βεβαίως ο άνθρωπος που μόλις το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης ανοίγει το σκορ. Mm-hmm. Έτσι, από εκεί και πέρα βλέπουμε τον Ολιβέιρα βασικό για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Για τον Πορτογάλο ό,τι και να πούμε είναι λίγο, με την έννοια ότι ακούγεται ότι χρειάστηκε μόλις 3 προπονήσεις, έτσι, και με το καλημέρα έχει δημιουργήσει πολλά χαμόγελα, με το καλημέρα έχει κλέψει τις καρδιές των ανθρώπων του ΠΟΚ και νομίζω ότι και εμείς το βλέπουμε σιγά σιγά και στις εμφανίσεις του. Αγωνίστηκε χθες βασικός στο μάτι με τον Απόλλωνα Σμήνες, δίπλα στον Μαωρίσιο. Ο Πορτογάλος δικαιολογεί τα 12 εκατομμύρια της ρήτρας του, θα πω εγώ, Νίκο. Εντάξει, το γκολ που έβαλε χθες νομίζω ότι είναι απόδειξη ποιότητας τρομερή.
Δεν είναι. Νομίζω ότι το γκολ είναι κερασάκι στην τούρτα σε μια έτσι μεστή εμφάνιση του Πορτογάλου, με πολλές βοήθειες στον ανασταλτικό κομμάτι, με εμπνεύσεις στο δημιουργικό, με κάθετες στον ΑΚΠΟΜ. Ήταν χάρμα οφθαλμών χθες ο Πορτογάλος και νομίζω ότι και σε αυτή την επιλογή στα χαφ δικαιώθηκε απόλυτα ο Λουτσέσκου. Τον Μπίσεσβαρ τον πήγε αριστερά. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει, ακούς και εσύ δεξιά και αριστερά, για το ποια είναι η θέση του Μπίσεσβαρ, γιατί όπως ανέφερα και προηγουμένως, όταν ήταν στον άξονα, όταν είχε τον ρόλο του οργανωτή, τα πήγε περίφημα. Είχε μια εξαιρετική περίοδο στη συγκεκριμένη θέση και πολλοί άρχισαν να συζητούν και να αναρωτιούνται για το ποια είναι η θέση που αποδίδει καλύτερα. Χθες τον είδαμε στα αριστερά, αλλά και πάλι πολλές βοήθειες από τον Αρτίστα και βεβαίως ένα ακόμη γκολ και κάπως έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, έτσι, με τριάρα του ΠΑΟΚ όταν όλα είχαν κρυθεί. Και έρχεται το δεύτερο ημίχρονο, σαφώς και υπάρχει αυτή η ευχέρεια της διαχείρισης του παιχνιδιού από τον ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου κάνει δύο κινήσεις από τον πάκο που του βγαίνουν 100% και νομίζω ότι του βγαίνουν 100% περισσότερο στο κομμάτι της ψυχολογίας, έτσι, στο ότι έχει όλους τους παίκτες σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση και βεβαίως αρκετά ψυχωμένος και αρκετά παθιασμένος. Ο Σφιντέρης και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, νομίζω ότι αυτό το παιδί, τα νούμερά του, ο χρόνος συμμετοχής του, ναι μεν μικρός, αλλά δείχνει ότι το έχει. Ότι τα νούμερα είναι νούμερα ενός επιθετικού που έχει το ένστικτο, βλέπει γήπεδο, βλέπει τον τερματοφύλακα, ξέρει να εκτελεί και νομίζω ότι σταδιακά θα παίρνει ολοένα και περισσότερο χρόνο. Σίγουρα έχει μπροστά του τον ΑΚΠΟΜ. Σίγουρα ο ΑΚΠΟΜ διανύει μια εξαιρετική περίοδο, κάνει πολύ πολύ ουσιαστική δουλειά μέσα στο γήπεδο, ακόμη και όταν δεν σκοράρει, αλλά ο Λουτσέσκο έχει αυτή την ευκαιρία να γυρίσει πίσω στον πάγκο, να κοιτάξει και να βρει περαιτέρω λύσεις. Έρχεται ο Κενρίκε, σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που σηκώνει μεγάλη συζήτηση για την τακτική του παιδεία, για το πώς προσαρμόζεται στα θέλω του προπονητή του, αλλά και εκείνος βάζει το κερασάκι στην τούρτα με τη βοήθεια βεβαίως της τύχης, γιατί μπάλα κοντράρει στον Βαφέα, ξεγελά τον Χουάντερσον και καταλήγει στα δίχτυα, αλλά και αυτός το πανηγυρίζει και είναι ενδεικτικό του πάθους και της τρέλας, αυτής της καλής τρέλας που θέλει ένα σύνολο, που θέλει ένα μείγμα σε μια ομάδα, το πανηγυρίζει έξαλλα και χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου τρέχει δίπλα του γιατί ήξερε πόσο πολύ ήθελε να αγωνιστεί, πόσο πολύ ήθελε να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και να το πανηγυρίσει με ένα γκολ. Γι' αυτό λέω ότι για μένα το χθεσινό μάτς, ναι μεν δε χωράει κριτική λόγω του αντιπάλου, λόγω του γεγονότος ότι ο Απόλλωνας Μήνης βυθίζεται με τη χειρότερη άμυνα, με τη χειρότερη επίθεση, με στατιστικά που δεν χωρούν πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά σίγουρα όσα έκανε, όσες πινελιές πρόσθεσε ο Λουτσέσκου, κρίθηκαν απολύτως επιτυχημένες και βεβαίως θα σταθώ, Νίκο, και σε αυτό που είπε ο Λουτσέσκου, που για μένα είναι το πιο σημαντικό, πέρα από τα γκολ, πέρα από τον Ενρίκε, την ψυχολογία του Ολιβέιρα και ούτω καθεξής, αυτό που είπε στο τέλος φωτογραφίζοντας τον Ζαμπά, έτσι, τον οποίο πέρασε αλλαγή στο 85 και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει στα αποδυτήρια. Είχε πει πριν μια εβδομάδα ο Λουτσέσκου ότι έχουμε ένα κλίμα φανταστικό στα αποδυτήρια. Για κάποιον που δεν το ζει και δεν είναι μέσα στα αποδυτήρια του δικεφάλου καθημερινά, ενδεχομένως και να είναι δύσκολο να το αντιληφθεί, έτσι. Αλλά το ότι πήγε ο Ζαμπά και του είπε ότι καταλαβαίνω γιατί δεν με έβαλες βασικό, βλέποντας τους συμπαίκτες του και το τι προσφέρει ο καθένας, νομίζω ότι είναι δείγμα ωριμότητας ενός ποδοσφαιριστή ηλικίας 20 ετών, έτσι. Αλλά και δείγμα αναγνώρισης του έργου του προπονητή του και σεβασμού προς τον προπονητή του. Ότι αγωνίστηκε στα προηγούμενα παιχνίδια, καταλαβαίνω ότι σε αυτό το μάτς υπάρχουν και άλλοι διαθέσιμοι, σου δίνουν και άλλοι εξαιρετικές βοήθειες, βρίσκουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Στην προκειμένη ο Λιμιός δεν τη βρήκε, αλλά έχει μια εξαιρετική παρουσία απέναντι στον Απόλλωνα Σμήνης. Άρα κατανοώ και καταλαβαίνω την απόφασή σου να μείνω στον πάγκο και να μπω στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, αν και ήμουν εξαιρετικός στον ντέρμπι της προηγούμενης εβδομάδας. Που ενδεχομένως για ένα παιδί που είναι 20 ετών να πραγματοποιεί μια καλή εμφάνιση σε ένα ντέρμπι τίτλου, έτσι, σε ένα ματς απέναντι στον Ολυμπιακό και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι να είναι στον πάγκο, να μην είναι εύκολο διαχειρίσιμο, έτσι. Ναι, και μην ξεχνάμε τι γινόταν στην αρχή της σεζόν. Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι στην Μπενφίκα ήταν. Ναι, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ναι. Ακριβώς με τη Βασιλεία ήταν. Με τη Βασιλεία. Εκεί που, συγγνώμη. Ναι, ακριβώς. Εκεί που όλοι πανηγύριζαν και είδαμε έναν εκνευρισμό που δεν έδωσε το χέρι του, έφυγε κάπως έτσι με κάποια ένταση ο Βραζιλιάνος προς τον πάγκο, αλλά και αυτό κατάφερε
και το, όχι απλά το ελάττωσε, αλλά το εξαφάνισε ως δείγμα συμπεριφοράς και νοοτροπίας ο Λουτσέσκου. Γι' αυτό νομίζω ότι όλα αρχίζουν και ξεκινούν από τον Λουτσέσκου και είναι και ενδεικτικό για το σχόλιο που κάνει σήμερα ο Κυριάκος Κυριάκος στην επίσημη σελίδα του για το ότι αυτή η ομάδα είναι 100% αγωνιστικά ομάδα του προπονητή της. Είναι ομάδα του Ράσβαν, ο οποίος έχει βάλει όλες τις πινελιές, έχει δώσει μια ξεκάθαρη ταυτότητα της φιλοσοφίας του και της νοοτροπίας του μέσα στην ομάδα και νομίζω ότι αυτό βγαίνει σε κάθε έκφανση, σε κάθε αγωνιστική έκφανση, αλλά και στις καθημερινές απλές στιγμές της ομάδας. Και όπως ανέφερε ο Κυριάκος, είμαι χαρούμενος και έτσι ευγνωμονή και εκείνος τον Ιβάν Σαββίδη που τον στήριξε στις πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασε ο Ρουμάνος στην αρχή έτσι της σεζόν, της προηγούμενης σεζόν, όταν και ανέλαβε μέσα Αυγούστου τον πάγκο του Δικεφάλου. Μάλιστα. Δεν τίθεται θέμα πλέον καθολικής αποδοχής του Λουτσέσκου, έτσι, από τα σχόλια και από την αποθέωση που γνώρισε στο γήπεδο της Ριζούπολης, από τα συνθήματα και από την οδή για το σκουφί, νομίζω ότι πλέον άπαντες συντάσσονται στο πλευρό του, πέρα από τους ποδοσφαιριστές βεβαίως. Ωραία. Και είναι και αυτό ένα μεγάλο επίτευγμα του Ρουμάνου, πέρα από τα ρεκόρ, πέρα από τις νίκες, πέρα από την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη επίθεση, τους πρωταγωνιστές, τους άσους που βγάζει από το μανίκι του. Νομίζω ότι τα πάντα είναι θέμα κλίματος, θέμα οικογενειακής ατμόσφαιρας, γιατί μην ξεχνάμε, Νίκο, οι παρέες γράφουν ιστορία, έτσι. Ναι, σωστά. Σωστά. Ωραία. Αυτά. Ωραία, Ελένη. Σε ευχαριστούμε. Να καλώς, είστε καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου και για όσα γίνανε εδώ στη Τούμπα και για αυτά που είδαμε χθες στη Ριζούπολη, στη νίκη του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Σμύρνης. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στοίχημαν καθημερινά βρίσκεται τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Πάρα πολλές επιλογές και στο Στοίχημαν Καζίνο. Με το σερί τη στοίχημα να έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη επιτυχία του Μουντιάλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών καθημερινά. Στοίχημαν. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε στη δεύτερη ώρα. 0-0 το Liverpool Bayer. Νομίζω ότι παραμένει το 0-0. Για να δω κιόλας, για να το πούμε σιγουριά. Ναι, παραμένει το 0-0 και στο Lyon Barcelona. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια του Champions League. Στο 50 είναι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εγώ μου έρθει να κάνω μέχρι το 12 μόνο μου. Είχα ετοιμάσει εδώ τα θέματα μου, είχα τα χαρτιά μου εδώ πέρα γραμμένα όλα. Για εκείνο το μισάωρο να πω εκείνο, για εκείνο το τέταρτο να πω το άλλο. Σίγουρα. Και εμφανίζει 11 και 4. Ο επαγγελματισμό. Μου βαλάζει το φίλο και συνάδελφο από εκεί. Μόνο του. Λέει θα έχω μαζί σου βαριά πάω. Για τόσο διασκεδαστική είμαστε, δηλαδή τι να πω, ρε φίλε. Τι prime time zone είναι αυτή στο Λίμπερο, κύριε και κύριοι. Τόσο διασκεδαστική. Ο επαγγελματία ο Παπαδόπουλο, έτσι δεν τα λέει ο συνάδελφο, θα τα πω εγώ μόνο μου για τον εαυτό μου. Και είδε από εκεί που ήσουν, που ήσουν και ανατολικά δηλαδή. Ήμουνα και ανατολικά. Μπορεί να φύγει ευθεία Περαία κατευθείαν. Εντάξει, κόψαμε την πίτα μα, παιδί μου, το όλα μπαουτάρι. Ανατολικά κοντά στη Βούλγαρη. Ναι. Εντάξει, αλλά ο επαγγελματίας αντί να πάει στο σπίτι του που ήταν πιο κοντά, λέει: όχι, θα πάω στον συνάδελφο. Ναι. Για να μην κάτσει δεύτερη ώρα μόνος του και για να τον πάω και σπίτι το βράδυ. Γιατί 12 η ώρα άνθρωπος που δεν έχει αυτοκίνητο είναι λίγο δύσκολος. Φίλε, και άλλες φορές το έχουμε κάνει, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν πειράζει, αδελφέ μου, αυγό, είμαι διαθέσιμος και ήρθα. Εντάξει, άμα να φύγω, ρε Νίκο, να φύγω. Όχι, θες να πεις μπορώ να φύγω. Γιατί σε βλέπω λίγο, ναι, έχει αρχίσει να ρετάρεις. Θέλω να μιλήσουμε για τις εμπειρίες σου από την Κρήτη. Τι να μιλήσουμε για τις εμπειρίες σου από την Κρήτη, φίλε, έβρεχε ή είχε κρύο. Χάσαμε και το κύπελο, τι δηλαδή να γίνει άλλο. Έχει ωραίο φαγητό. Πήγες να πας εκεί που σου είπα. Πού μου είπες? Στο 50-50. Όχι, στο Πεσκέση πήγα. Στο Πεσκέση πήγες, μάλιστα. Ναι. Δούλευα σε Πεσκέση και ένα άλλο που το λέγανε Ντις. Τι Ντις? Έτσι λέει, Ντις, πιάτο. Αυτό ήταν γινόταν λίγο ξεφτιλάδικο μετά, να ξέρεις, αλλά εγώ έφυγα νωρίς. Πρέπει να ήταν. Γιατί το λέγανε Party Bar Restaurant. Ναι. Εγώ πήγα κατά τις 9.30-10. Είχε κόσμο, επειδή ήταν ομάρ πράγματα. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, ερχόταν κόσμο και μετά μου ήρθε μια ενημέρωση. Από ένα ρουφιάνο ότι που βρίσκεται κάπου, ναι, κάπου στο Λίβανο, ότι το 14 ο Παναθηναϊκός όταν πήρε το κύπελο στην Κρήτη πάλι, με τον Άρη, ναι. Είχε πάει εκεί και έκανε δηλαδή, το γλέντι του, ναι, ας το πούμε έτσι. Κατάλαβες, φέτος δεν γλέντισε καν κατευθείαν, πήγε πήρε το αεροπλάνο και γύρισε. Έψαξε αυτό που σου έστειλα σαν πληροφορία. Την έχω χρησιμοποιήσει την πληροφορία, είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό να ξέρεις. Σε βοήθησα. Σε όποιον ρώτησα πάντως δεν μου είχε απάντηση. Ήτανε, α ναι, εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή ήμουν εγώ το χρησιμοποίησα, με άνθρωπο από τον ίδιο χώρο, εντάξει, ναι. Λοιπόν, που ανήκει εδώ πέρα όμως εδώ, ναι. Και μου λέει, δεν πάει το βρω το μυαλό του. Και μου λέει, για το αυτό το άτομο το οποίο σου είπα, είναι ναι, αυτό, ναι. Ωραία λέω, κάτσε να ενημερώσω, λέω, συνάδελφο, το είναι εκεί, λέω, ναι, έτσι είναι φίλε, για σένα είμαι εδώ. Μάλιστα. Ρε γκάτο, τι έχει το κράσι μέσα.
Με έχει πιάσει λίγο. Έχει έρθει πατημένο δηλαδή, αυτό μα λέει. Έχει πιάσει πολύ κιόλα. Σαν του Μορελί το τέτοιο, το τσίπρο που ήταν μπομπα. Τον είχε μαζί σου. Τον είχε μαζί σου. Στο αυτοκίνητο όταν πηγαίναμε. Έχει ακούσει ποτέ άνθρωπο να έχει πάει στην Κρήτη τρεις μέρες και να σου λέει ότι κρύωσε, ότι έβρεχε. Ότι δεν είδαμε ήλιο στην Κρήτη τρεις μέρες. Αυτά δεν γίνονται. Ήταν κακό το timing, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Στην Κρήτη 11 μήνες στους 12 έχει καλοκαίρι. Ο Ταρίφας, ο οποίος με πήγε στο αεροδρόμιο γυρνώντας χθες, ο οποίος γενικά ήταν λίγο ιστορίας, μπορώ να πω. Δηλαδή μέσα στα 10 λεπτά μου είπε ότι ήταν στο Crete TV, ότι ήταν στον Όφη. Μου είπε τι γίνεται στον Όφη τώρα με αυτόν τον Μπούση που έχει πάει και ότι είναι μπροστά στο Βαρδινογιάννη. Αυτό είναι σε 10 λεπτά μέσα. Ziger. Λοιπόν. Μου είπε και το φοβερό ότι 3 χρόνια είχε να βρέξει έτσι. Όπως έβρεχε. Φτάσαμε το Σάββατο πρωί και μέχρι Κυριακή απόγευμα έβρεχε. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Και δεν είναι δηλαδή να πεις ότι ψυχάλιζε, σταματούσε, άντε μετά ρίχνει μια μπόρα. Συνεχόμενα. Ναι. Όταν λέμε συνεχόμενα. Τέτοιες μεγάλες τιμές ζήσαμε. Κοίτα να δεις τι κέντα σου κάτσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Νίκο Παπαδόπουλε. Σου εύχομαι να το ζήσεις κάποια στιγμή να μπει σε ένα γήπεδο που είναι γεμάτο παιδάκια. Πάρα πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. DPG. Τίποτα. Μια χαρά, κύριος. Παράνοια έπαιξε μετά ή. Όχι, ρε, και εντάξει, δεν είχε τέτοια. Μάλιστα. Ναι. Δεν είχε το τέτοια. Ταξίδι είναι, συνάδελφε. Είναι... Ναι, σημασία δεν είχε προορισμό, αλλά το ταξίδι και τα γνωστά. Ναι, εδώ είναι το ταξίδι. Και... Έχουν όντως πολύ ωραίο φαγητό στην Κρήτη, το επιβεβαιώνω. Είναι καλό. Η κουζίνα τους είναι τρομερή. Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Για όποιον θέλει να δοκιμάζει, γιατί εντάξει, είναι κάποια πράγματα που είναι λίγο πιο. Πιο ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, αλλά γενικότερα. Το φαγητό τους είναι φοβερό. Και επειδή δεν είχε ξανατύχει να πάω. Δηλαδή, μία ακόμα φορά που είχα πάει στο Ηράκλειο, πήγα Σάββατο πρωί και Σάββατο βράδυ γύρισα. Η Κυριακή δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Οπότε τώρα λίγο το ζήσαμε. Νομίζω το Ηράκλειο, Νίκο, είναι ένας πολύ ωραίος ανοιξιάτικος προορισμός. Ναι. Καλοκαίρι. Δηλαδή, κάποιος να πάει Πάσχα, ας πούμε, να μου πει θα πάω τρεις μέρες Πάσχα στο Ηράκλειο, ναι. Νομίζω είναι πολύ ωραίο. Καλοκαίρι. Είναι πίκρα λόγω της προσέλευσης γενικότερα. Όχι, και το καλοκαίρι δεν ξέρω και κατά πόσο, επειδή είναι όντως πόλη. Δηλαδή, δεν είναι. Ναι. Ξέρεις κάτι πόλεις που τις λέμε εμείς τύπου Κομωτινή που την κάναμε πόλη, ας πούμε. Από είναι Μάιο, κανονική πόλη. Μέχρι Σεπτέμβρη χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Άστο. Ναι, μου είπαν ότι γύρω-γύρω έχει πολλές παραλίες, αλλά εγώ νομίζω ότι να πάει κάποιος με Πάσχα είναι πολύ ενδιαφέρον το Ηράκλειο. Θα πήγαινε δηλαδή. Έτσι Πάσχα ένα τρίμηνο. Κέρκυρα, ρε φίλε, εκείνο που γίνεται το πανηγύρι το Πάσχα. Που πηγαίνει ο Ατώλης. Ναι. Με την Άντζελα. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν... Γενικότερα πάμε σε μέρη μόνο για δουλειά. Καλά, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Το παιχνίδι ήταν Κυριακή. Ναι. Φτάσαμε Σάββατο αξιμέρωτα. Ωραία. Κοιμήθηκες και γυρίσαμε μέχρι το βράδυ... Κυριακή απόγευμα. Δευτέρα απόγευμα. Έλα. Κοιμήθηκες καθόλου μέχρι το βράδυ όταν πήγες την πρώτη μέρα. Ναι, και πήγε να γίνει κέντα καλή. Γιατί ήταν εξής εκείνο το που σε παίρνει όταν είσαι λίγο ρε παιδί μου έτσι. Ναι. Και τρεις ώρες δεν έφυξε τύπου και ξαφνικά. Και που καταλαβαίνεις ότι έχεις κοιμηθεί. Που έχεις κοιμηθεί 10 λεπτά, αλλά δεν το καταλαβαίνεις εσύ. Σηκώνεις με το κεφάλι και λες: όπα τι έγινε, το χάσαμε, πάει. Αλλά όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Μάλιστα. Πολύ καλή διοργάνωση. Πολύ υψηλού επίπεδου διοργάνωση. Πραγματικά. Είναι μια ειρωνία, αλλά. Πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου. Πολύ υψηλού επίπεδου. Το πλοίο ήρθε με καράβι. Το πλοίο ήρθε με καράβι. Ωραία. Το κύπελο ήρθε με καράβι. Αλήθεια. Στην έφεξη που δεν υπήρχε κύπελο, γιατί ερχόταν με το καράβι. Αυτό ο οποίο το έφερε με το καράβι έκανε 15 ώρε για να φτάσει στον Πειραιά. Έτσι ήταν πολύ πετυχημένα πράγματα. Πολύ ζεστό γήπεδο. Πολύ ζεστό γήπεδο τα 2 ωράκια. Πολύ ζεστό γήπεδο και το λέει κάποιος ο οποίος έχει εμπειρίες από κρύα γήπεδα. Πραγματικά έμπαινες μέσα την ώρα του τελικού, είχε παγωνιά. Παγωνιά όμως, έχει ψέματα. Γενικά ήταν μια πολύ, έτσι, πολύ υψηλού επίπεδου διοργάνωση. Πολύ ωραίο γήπεδο είναι η αλήθεια. Ωραίο, μπασκετικό γήπεδο. Το οποίο καταλαβαίνεις πόσο μπασκετικό είναι όταν έχει 4.500 μαθητές δημοτικού μέσα. Έτσι, πραγματικά πολύ ωραίο. Εντάξει, τα έχουμε πει λίγο για την ΕΟΚ. Είναι μια ανανεωμένη διοίκηση, ρε παιδί μου, με νέα άτομα τα οποία. Κάνουν νέες πρωτοβουλίες. Και μου αρέσει πραγματικά έτσι που διαβάζω το πόσο ωραίο είναι να γίνεται το παιχνίδι μπροστά σε παιδάκια. Είναι πολύ ευχάριστο. Μένουμε πάντα παιδιά. Πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Τι γίνεται άλλο, για πες τι έχουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ήσυχα. Εβδομάδα ντέρμπι. Ξεκινάει. Ετοιμαζόμαστε. Πολύ χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα. Πολύ χαλαρά τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, κοίτα, ίσως επειδή είμαστε ακόμα λίγο νωρίς, νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε Παρασκευή, Σάββατο, θα ανέβουν λίγο θα ανέβουν οι τόνοι. Θα αυξηθεί το ενδιαφέρον, γιατί οι τόνοι τώρα δεν χρειάζεται να ανέβουν, παιδιά. Τι να ανεβαίνουν, ρε φίλε. Θα ανέβουν μετά. Θα ανέβουν μετά. Θα ξεκινήσει ο δικός του. Έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα, δεν ξέρω. Σε ποιο θέμα πάνω. Φίλε, πάω κάνεις μετά σε ποιο θέμα. Για την Τσία. Γενικά. Είπαμε ότι περιμένουμε ενδιαφέρον τον Θα έχει ξένο πάλι. Ξένο. Τι με ενδιαφέρον δηλαδή. Ποιος από τους ξέρουμε τους περισσότερους. Ποιο θα φέρουν ένα πρωτοκλασάτο, ρε φιλέ. Τέρμι της πόλης είναι.
Κοίταξε, ο χειρότερος όλο ήταν σε εκείνο το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Οι άλλοι όλοι πάνω κάτω καλοί ήταν. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν εκείνος ο. Εκείνος και δεν ήταν τουρίστας. Και ο Ντοβέρι, αλλά όχι πιο πολύ από το αυτόν της ΑΕΚ. Όχι, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν χειρότερος. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός πρέπει να ήταν λίγο περίεργος εκείνος. Αλλά σου λέω, σαν εκείνο δεν είχε. Θα φύγει ξένοι και στον μπάσκετ, συνάδελφε, γιατί κάτι τέτοιο διαβάζαμε. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά δεν το βλέπω. Πες εκεί το έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Να γίνεται. Ντοβέρι. Να πω την αλήθεια. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να γίνει κάτι τέτοιο. Αύριο θα ανακοινωθεί ο διαιτητής του ντέρμπι, παιδιά, να ξέρετε. Αύριο στη διάρκεια της ημέρας. Τετάρτη είναι αύριο, ναι. Θα γίνει γνωστός η χώρα προέλευσης του διαιτητή, το όνομα του διαιτητή. Θα ψάχνουν τα κοιτάπια του, είναι καρτάκιας, δεν είναι καρτάκιας. Έχει σφυρίξει ένα Bayern Dortmund, είναι Γερμανός, ένα. Γάλλος δεν έχει έρθει ακόμα. Είσαι σίγουρος? Δεν έχει έρθει, όχι. Δεν έχουμε ανοίξει πάλι τέτοια μεγάλη. Ισπανό έχουμε φέρει. Καλό επίπεδο διαιτησίας. Ιταλό έχουμε φέρει, Πολωνό έχουμε φέρει. Σουηδό νομίζω έχουμε φέρει. Φιλανδό έχουμε φέρει. Σου έχω πει ότι όλους αυτούς πρέπει να στέλνουμε κι εμείς έναν. Τον Νίλς Χόλγκεν. Ναι, ναι. Μεγάλη επιτυχία που είχαμε στείλει ένα στη. Εράσμους. Στη Δανία και Εράσμους, ναι. Παραπέμφθηκε. Φύγε εσύ, αλλά εσύ. Δεν θυμάμαι ποιον είχαμε στείλει. Όχι Παπαπέτρου. Πώς τον λέγανε ρε, εσύ έναν που το στείλαμε στο εξωτερικό και παραπέμφθηκε. Τα πήγε εντυπωσιακά. Κάτσε και αυτό πολύ ψηλά το τέτοιο διαιτησία στο επίπεδο. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, δηλαδή. Και τι έγινε τώρα στην κοπή τη πίτα, για πε. Είχαμε ψωμάκι. Που πρόκειται να μάθει Μοργελή, υπάρχει πάντα ψωμί. Έδωσε τίποτα καλό. Έδωσε. Πάω πάρω το Μοργελή από το σπίτι. Ναι, άντερα. Επειδή αγόρι. Σε αυτές τις διαγελάει ο άλλος για να τα με σταμάξετε. Άντερα, αγόρι μου, δώσε λίγο. Ναι, γιατί ο σταμάτη Μοργελή είναι μια μόνιμη πηγή ψωμιού, παιδί μου. Το λέω 8 και 10 σταμάτα θα σε πάρουν. Εντάξει. Λοιπόν, είχε βγάλει το σκύλο, εντάξει. Παίρνω 8, τελειώσει το με αυτό. Ναι. Τον παίρνω 8 και 4, ρε παιδί μου, τηλέφωνο. Ναι. Πλησιάζω στο σπίτι του, του λέω σταμάτη κατέβασε. Ένα-δύο λεπτά είμαι εκεί. Και 10 μου είπε. Καλά του λέω, σταμάτη, okay, και 10 άντε. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ο άλλος πραγματικά με τα πόδια από την καμάρα είναι πιο γρήγορα. Μπαίνει στα μάξι, τι γίνεται κτλ. Έχω σταματήσει εγώ με αλάρμ, πάει και 10. Δεν μου φαίνεται να σταματήσει. Έλα, σταμάτη, γιατί. Το έχω δουλειά, κάτι βέβαια. Πάει και 16 και 17, του λέω τι έγινε. Λέει το ασάπ, το είπε κάτω, λέει. Έχετε μέσα στο τέτοιο, έχετε μετά μπαίνει στα μάξι 8 και 20, του λέω πού είσαι, αγαμπάγιο. Και ξεκινάμε, ρε παιδί μου, αυτά και θέλουμε, ρε φίλοι, αυτά ζούμε. Και ξεκινάμε να πάμε, ρε παιδί μου, κτλ. Του λέει. Επειδή ήταν και τραπέζι, ρε παιδί μου, ήταν. Πάω, ρε. Δύο μέρες έχω φάω, ρε. Πάμε εκεί πέρα, λέει. Δύο μέρες, λέει, αυτό περιμένω. Εκπληκτικός. Μάλιστα. Μεγάλη πόρτα. Ωραία. Είδαμε και λίγο πρωτεμήχρονο εκεί πέρα, Λίβερπουλ. Πολύ φύρα το παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν κουνιέται τίποτα. Όχι, στο πρώτο μήκο είχε πολλέ φάσει. Εντάξει, είχε και πάνω κάτι μπάλα. Ούτε καν τρελό ρυθμό. Και κάτι μαλλιά που είχε λίγο. Παρότι λίγο που συνήθω τον καζώνει πολύ το παιχνίδι. Γκάζι. Μάλιστα. Η Μπάγκερ υποτίθεται φέτο δεν είναι και τόσο. Αν πει τώρα Champions League, δεν είναι και τόσο. Δεν στριβούν γενικότερα αυτοί φέτο. Δεν στριβούν, αλλά. Αλλά η Ντόρκμουντ είναι και άλλο. Χθε έχασε στο μείον 3 πήγε διαφορά. Πάλι μπαίνει ξανά στο κόλπο τη διεκδίκηση του πρωταθλήματο Μπάι Μιούχεν. Εντάξει, έχει ψωμάκι εκεί. Έχει φάει πολύ πινελίκη αυτό ο Νίκο Κόβατς, είναι η αλήθεια, ειδικά στο ξεκίνημα τη σεζόν. Α, τώρα εντάξει, σιγά σιγά. Είναι ένα νέο project. Και όπως όλοι οι καινούργοι προπονητές, ειδικά κάποιοι που δεν έχουν και πολύ μεγάλη καριέρα από πίσω, όταν πα στη μεγάλη ομάδα, του περιμένουν όλοι στη γωνία. Οκ. Okay. Μην θυμηθώ το κοινό στον Άρη λίγες μέρες πριν λίγο καιρό στο All About Tars, τα διάβαζα εγώ αυτά. Ποιο. Κυνηγούσε τον προπονητή και τώρα σπάει τρένο. Ποιο την κυνηγήσει. Ποιο την κυνηγήσει. Το Λίμπερο και All About Tars, δεν ξεχνώ. Τελειώνει ο Παντελίδη. Δεν είπαμε, βαρύ το κλίμα. Βαρύ το κλίμα, έστω. Έστω. Θα μας πεις τι έγινε στο Άρης Πανιόνιος. Τι να σου πω. Έρχεσαι χωρίς μπάσα, δηλαδή στην Τούμπα. Τι έχεις. Έρχεσαι χωρίς μπάσα. Και πολύ πιθανό χωρίς δελιζής. Βασικός ο δελιζής, δηλαδή τον τελευταίο καιρό. Ο δελιζής είναι βασικός από την αρχή της χρονιάς. Με ξέρεις ότι καπαιχνίδια. Ωχ, φίλοι, και αυτοί έχουν αρχίσει, βάζουν κάτι 3, 4, 5, τα βάζουν τώρα τελευταίο καιρό, τρίποντα βάζει ο Πάκο. Κοίτα, ποδοσφαιρική λογική λέει ότι ο Δελιζής και να μην ταιριαστεί τόσο πολύ σε αυτό το μάτι. Γιατί ο Τσούπακ Πόμ είναι λίγο γρήγορο μπροστά. Κατάλαβε και ένα. Δεν είχε θέμα αυτό το παιδί και με πλάτη, παίζει και με πρόσωπο. Και παίζει και ένα, παίζει. Και ένα δίδυμο Βέλεθ Ρόζη. Ωχ. Ανοίγεσαι, συνάδελφο, ανοίγεσαι. Όχι, δεν είναι λίγο. Απλά λέω τα παιδιά το τελευταίο καιρό το βλέπουν λίγο μεγάλη την αιστεία, γι' αυτό το λέω. Έτσι, κάπου δεν θα στραβώσει, ρε φίλε, θα στραβώσει. Όλοι αυτό περιμένουν, ρε φίλε. 21 αγωνιστικέ περάσει, δεν έχει στραβώσει πουθενά. Θα στραβώσει τώρα. Καλά. Okay. Ένα-ένα. Σαλάχ, μπερδεύονται μεταξύ τους. Πρόσεχε, μην κάτσε καμιά ταρήφα και έχουμε θέματα. Δεν νομίζω. Όχι. Κοίτα, ο Άρης δεν έκανε το λάθος του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Okay.
Είναι και αυτό μια πολύ βασική λεπτομέρεια. Καλά. Η Bayern με καλές προποθέσεις μπροστά, κυρίες και κύριοι, στο Anfield, στο 74-76, ο Τυρακόπουλος παίρνει λίγο που την μπάλα στο κέντρο και αρχίζει να φωνάζει από το κέντρο. Λες και βγαίνει τέτα τέτ. Τη κλέβει στο κέντρο και κλέβει ο Φιρμίνιο. Μου είπανε πριν ότι είπε ένα πετυχημένο, κάτι εξαιρετική εκτέλεση του πλαγίου ή κάτι τέτοια. Κάτι τέτοιο μου είπανε. Πλαγίου. Ναι, ναι, σε μια φάση. Είπε κάτι τέτοιο. Και όπως έχει πει ένας συνάδελφος που δουλεύει σε μέσο Θεσσαλονίκη, κόρνερ σε καλή θέση. Εντάξει. Το έχει πει ο Μανόλο, το έχει πει, ρε φίλε. Ποιο? Ο Μανόλο το έχει πει. Μανόλο Μαυρομάτης. Κι άλλος το έχει πει. Ναι. Mm. Okay. Λοιπόν, να έρθουμε στο τάδε γήπεδο για ένα πλάγιο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αφού ο Νίκος είναι εδώ, ο φίλος και συνάδελφος, ο πραγματικά εξαιρετικός συνάδελφος. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Καφενέ, είδες τελικό μπάσκετ. Αν δεν είδες, ήσουν στο Χαριλάο. Άκου και τσίδες μόνο. Δεν γίνεται να το δίνει αυτό. Δεν γίνεται. Σήμερα το ξαναείδα το παιχνίδι. Τα ξέραμε, τα περιμέναμε. Σήμερα που ξαναείδα το παιχνίδι. Με πιο καθαρό μυαλό. Ναι, αυτά τα γνωστά. Ναι. Το χειρουργείο που έχει πέσει στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ, πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου. Τόσο καλά. Ναι, ναι. Ναι. Τσαρουχά. Χωρίς να φαίνεται. Τσαρουχά. Τσαρούχα λέγεται η κυρία Βάσο. Το ανιψάκι. Και πραγματικά είναι εκπληκτικό το τι χειρουργείο έχει πέσει με μοναδικό τρόπο. Δηλαδή, όχι να ούτε καν να σου πηγαίνει το μυαλό να εκτεθείς. Όχι να υπάρχουν φάσεις αφισβητούμενες και όλα αυτά. Σε καταστάσεις που ούτε καν φαίνονται. Ούτε καν φαίνονται. Μάλιστα. Και όλα καλά μετά. Όλα καλά. Έλα μωρέ, εντάξει, η διετησία καλή ήταν. Μια φάση ήταν στο τέλος. Οκ. Okay. Ναι. Λες και δεν τα περιμένατε. Όταν ο Άρης έκλαιγε και το παίζει στο Λίντο, κορυδεύατε. Πάρτε το και εσείς. Σηκωθώ να φύγω τώρα, δεν είναι άνθρωπος, είναι με... Άντε. Γιατί χρυσανθίζεις τώρα, ποιο πέντε ρε φίλε, είμαι 14 χρόνια μετά είναι αυτό. Παναθηναϊκός είναι ίδιος όμως. Πώς Παναθηναϊκός είναι ίδιος ρε φίλε, έχουν αλλάξει 50 παίχτες από τότε. 250 παίχτες μάλλον. Όχι στο ρόστρε, σε άλλα πράγματα. Μάλιστα. Είναι okay. Ένας άλλος ζει σε παράνοια. Ναι. Okay. DPG. Εντάξει. Ο οποίος έχει και δικό του αεροπλάνο ρε φίλε. Είσαι σίγουρος είναι δικό του? Δικό του είναι σίγουρα. Είναι private jet. Αν δεν έχει αυτός, ποιος τα έχει ρε φίλε? Αυτό να μου πεις, ναι. Ποιος τα έχει? Εγώ και εσύ που πετάμε τέτοιο, όπως το λέω, όχι την business, ποια είναι η άλλη, economic να πούμε. Πετάμε με την πλέμπα να πούμε φτώχεια. Έτσι είναι ρε φίλε. Ο άλλος εκεί πέρα. Πήρε και το κλωστό του Λίντο δεν ήταν ενικό όμως. Έχει ανεβάσει, έχει ανεβάσει και story από το αεροπλάνο που είναι με αυτού που κάνει τάγκ όλη την ώρα με τους δύο τους κοντινούς του, όχι τον NS Ball. Ποιος είναι ο άλλος, ο πολύ κοντινός? Ο Λοπίνη 22. Ο Λοπίνη 22, που ήταν μαζί του στο αεροπλάνο και αυτός, ναι. Πάτοκλος Παλάντζας, για πες. Και ένας ακόμα. Ο Ηλίας Κάβε. Μπορεί, πολύ πιθανό. Πώς δεν πήρε τον Νίνο στο αεροπλάνο μαζί του? Με την τραγιάσκα γυαλιά και. Επιστρέφει στην Ευρώπη. Επεχτούρα, επεχτούρα. Ποιο? Ένα Αυστραλό. Μάλιστα. Τον Παρπάουκ. Όχι, πάει στη Γαλλία. Να κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Έλα, σαν ουδέτερος και χωρίς διάθεση. Ναι, ναι. Η επόμενη μέρα του Πάουκ στο μπάσκετ μετά από δύσκολη. Το... Δύσκολη. Μετά από το κύπελο. Πολύ. Πολύ, πολύ δύσκολη. Ναι. Όπως ήταν και πριν το κύπελο. Διάβασα σήμερα, βασικά δεν πρόλαβα να το διαβάσω, γιατί το τσέκαρα όταν ήμουν σε αυτό το τραπέζι νωρίτερα. Ναι. Τον τίτλο του άρθρου στο SDNA, το ναι. Οποίο ήταν... 890. Τι εστί 890. 890 είναι οι φίλοι του Πάουκ οι οποίοι έχουν μπει να στηρίξουν μέσα από το Keep Pauk Alive. Ναι, εδώ και περίπου ένα μήνα. Το Μπακίρι πόσο είναι, άντε τα άτομα μπορεί να 890, αλλά μπορεί να βάλω άλλο καθένας από 10.000 ευρώ. Δεν μπορεί να βάλω από 10.000 ευρώ. Με 1.000 ευρώ μπορεί να βάλει. 1.000 ευρώ, ωραία, με 1.000 ευρώ, οκ. Okay. Από όσο ξέρω, μέχρι από τις προηγούμενες 2-3 μέρες, ένας έχει βάλει 1.000 ευρώ. Από τους 890. Συνολικά μπορούμε να πούμε ποσό. Είμαστε σε θέση. Να σου πω αμέσως. Λοιπόν... Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, εντάξει. Μα το γράφει μέσα, άμα μπει θα το δεις. Α, δεν έχω πει ποτέ, συνάδελφε, συγγνώμη. Λοιπόν. Εντάξει. Να σου πω τώρα. 890 είναι ακόμα. Ωραία. Ναι. Δεν έχει. 890 ευρώ. Λοιπόν. 28.850. 28.850. Σε ένα μήνα. Σχεδόν. Λίγα. Λίγα. Το 890 είναι ντροπή. Λίγα. Είναι ντροπή το 890. Λίγα. Είναι ντροπή το 890, ειλικρινά. Ο κόσμος, η πλειοψηφία, για να μην τους βαλιάσω όλους, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που γίνουν, ο κόσμος γυρίζει στην πλάτη στο μπάσκετ. Ξεκάθαρα. Και η ενημέρωση που έχω για πόσο από τους 890 είναι από Θεσσαλονίκη είναι ακόμη μεγαλύτερη ντροπή. Περισσότερο είναι από το εξωτερικό,
συντριπτική πλειοψηφία. Λογικό. Και από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Να σου πω κάτι, είναι σαν τον Έλληνα που μένει στο εξωτερικό. Που πονάει περισσότερο τη χώρα του. Έτσι και αυτό. Ο Παοξής που είναι σε Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, πονάει περισσότερο. Παραδείγμα από 19 έχει, ας πούμε, ο Παοξής στη Θεσσαλονίκη. Έχει 10.000 κόσμο σήμερα. Αλλά από την Κυριακή όλοι ήταν περήφανοι. Περήφανοι για την εικόνα της ομάδος και μπράβο τα παιδιά και τα παλικάρια και τώρα και τα άλλο. Αυτό το σκεφτόμουν και εγώ που λες. Γιατί είδα ότι είχε 12.000 κόσμο στο Μάσικα από 19 με την Τότεναμ και λέω. Αυτοί δηλαδή τώρα πήγαν να δουν τους μικρούς που καλά κάνανε και πήγαν να τους δουν. Φυσικά έχει καλά κάνει. Εντάξει, εννοείται με την Τότεναμ παίζανε, οκ, Σάμπιονς Λιγκ. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή από τους 12, ας πούμε, οι 5-6, γιατί να μην πάνε, ας πούμε, και στο μπάσκετ μια φορά. Είναι μακριά το γήπεδο. Είναι πολύ μακριά. Δεν υπάρχει όραμα. Πραγματικά. Δεν υπάρχει όραμα. Η ομάδα παίζει τελικό κυπέλλου πριν 2 μέρες, αλλά δεν έχει όραμα. Και παίζει με την ΑΕΚ στους 16 του Champions League. Αλλά δεν έχει όραμα. Και θα κάνω εγώ τη σύγκριση με τον Άρη, χωρίς να θέλω να πικάρω ξανά. Επαναλαμβάνω, έτσι τώρα μιλάμε κανονικά. Και κάντε, ναι, γιατί είναι πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή ο Άρης έχει όραμα στο μπάσκετ. Όχι. Ωραία. Αλλά έχει 4.000 κόσμο σε κάθε μάτς. 4.500-5. Και δεν παίζει και τίποτα. Ο Πάκ παίζει και κάτι. Πλέον παίζει κάτι καλύτερο. Ναι, όντως, όντως. Σε σχέση με το ξεκίνημα, ναι, δεδομένα. Σε σχέση με το ναι, δεν θέλουμε να κερδίζουμε γιατί μας αποπροσανατολίζουν οι νίκες. Εντάξει. Ναι. Άρα κούτς να το πάμε μέχρι τέλους με τέτοιο. Με ντουντούκι. Ναι. Ναι. Με τον Γιάννη Καστρίτη. Μια χαρά είναι ο κότσος Καστρίτης. Μια χαρά, μια χαρά είναι. Αν και έχει, τώρα μετά τη διακοπή έχει πρόγραμμα ζώρικο πάλι. Έχει. Αλλά οκ. Okay. Τις νίκες που έπρεπε να κάνει τις έκανε. Εντάξει. Τις περιπέτειες γλιτώσαμε. Όχι όλες. Τις περιπέτειες γλιτώσαμε και αν σου βγει καλά, γιατί έχει θεωρητικά βατό εντός έδρας πρόγραμμα. Θεωρητικά έτσι. Που προποθέσει να χτυπήσει καμιά οχτά, να πάρει και δύο μάτς εξτρά με Καραπαναθηναϊκό, να βγάλει και ένα φράγκο παραπάνω από εκεί. Α, και να κλείσει χρονιά, ωραία και καλά. Και του χρόνου να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Με τα μπαν. Τι βρει την άκρη, φίλε. Πήγε να βάλει αυτά. Μα τι βρει την άκρη, φίλε. Δεν τη βρει. Ο Γουιλί. Ναι. Α, μακάρι ο άνθρωπος, εντάξει. Γιατί να μην τη βρει. Ο ευχιόλων είναι να τη βρει. Μόνος του δεν ξέρω αν μπορεί να τη βρει. Με συμπαραστάτες ενδεχομένως δεν μπορέσει να τη βρει την άκρη. Κάναμε ένα κυπάρισα live. Αλλά τουλάχιστον εντάξει στον Άρη αυτό που λέμε. Το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι 4-4,5 θα του έχει. Σταθερά. Στα τελευταία παιχνίδια έτσι, έτσι μην υπερβάλλουμε. Και στα προηγούμενα Γρανίκο 2.000 είχε, οκ, okay, ναι. Άντε, 2.500. Αυτό σου λέω, δεν διαφωνώ με αυτό. Δίκιο έχεις. Δηλαδή, δίκιο έχεις. Γενικότερα, για να είμαστε λίγο ρεαλιστές, οι ομάδες της πόλης στο μπάσκετ στερούνται οράματος τα τελευταία χρόνια. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, το μοναδικό όραμα το οποίο έφτασε να υπάρχει στην πόλη είναι η τρίτη θέση. Δεν μπορεί να έχει και ένα μεγαλύτερο είναι όραμα. Ένα τελικό κυπέλου είναι μια πορεία στην Ευρώπη. Ή ένα τελικό κυπέλου ή μια πορεία στην Ευρώπη, αν σου βγει καλά, ας πούμε, και σου κάτσει κέντα με τις κληρώσεις. Και... Πολύ ωραία. Δηλαδή, το όραμα ποιο μπορεί να είναι, ας πούμε, να σπάσει το 14 συμβόλαιο του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα για να μπορείς. Το πάρει ο ΠΑΟ και ο Άρης. Δεν μπορεί. Δεν νομίζω. Δεν μπορεί να το κάνει. Α. Τότε. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές και με το όραμα που λέμε. Εντάξει. Μπορεί ο ΠΑΟΚΤΣ, ας πούμε, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, να παρασύρεται άθελά το ποδόσφαιρο και να θέλει ένα αντίστοιχο όραμα και στο μπάσκετ. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ο Σαββίδης στο μπάσκετ. Υπάρχει, ο Μπάνε που θα υπάρχει μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, επίσης, εγώ ξέρω ότι γενικότερα την ομάδα σου στηρίζει τα δύσκολα. Ξέρω ότι δεν σε νοιάζει με κερδίζει. Όχι, κερδίζει, χάνει. Αυτό είναι η νοοτροπία του εξωτερικού, Νίκο. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ πέρα αυτή η νοοτροπία δεν υπάρχει. Η πλειοψηφία όταν κερδίζει θα είναι εκεί και όταν δεν κερδίζει θα κράζει στα Facebook, στα ραδιόφωνα και στο κήπεδο θα πηγαίνει. Να το πάρουμε αλλιώ. Κερδίζει. Τι να πάω να κάνω αφού δεν τραβάει η ομάδα τώρα. Άντε, οκ. Τι να σου πω, ρε φίλε. Οκ. Άλλη λογική έχω εγώ. Αυτό το 890 ειλικρινά με. Δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει τίποτα αυτό το 890, ειλικρινά. Εγώ πρέπει να το δω. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά πραγματικά. Είμαι περίεργος αν θα αλλάξει κάτι. Να δω τι θα γίνει. Βλέπω από την Κυριακή όμως ότι πραγματικά. Είναι σχεδόν καθολικό το ότι να στηρίξουμε και τα παιδιά και το ένα και το άλλο και όλα αυτά. Τα παλικάρια. Βρίστε. Άμα θες να το κάνεις, κάνε το. Δεν σου λέει άλλο βάζει χιλιάρικο, δεν έχουν όλοι ένα χιλιάρικο. Άλλος μπορεί να έχει ούτε 5 ευρώ έτσι. Δεν το λέω για κάποιον που δεν μπορεί να το κάνει. Εμείς λέμε για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα. Προφανώς. Άλλος έχει δυνατότητα. Όπως επίσης, εγώ δεν λέω ότι φταίει ο κόσμος για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ που είναι έξω από το γήπεδο. Δεν φταίει ο κόσμος γι' αυτό. Αλλά σαν δύσκολο ο κόσμος πρέπει να είναι στην ομάδα. Συμφωνώ. Όσο μπορεί. Με 2 ευρώ, με 10 ευρώ, με 50 ευρώ, με 100 ευρώ, με 200 ευρώ. Καθένας ό,τι μπορεί, παιδιά. Συμφωνώ. Εντάξει. Ή μπορεί να. Από τη στιγμή που δεν το κάνει, να μην έχει κι άλλες απαιτήσεις, παιδί μου. Οκ, να κάνει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα, ξέρω εγώ, του χρόνου να βγει όπως θα βγει φέτος η χρονιά.
και να κάνει η ομάδα του χρόνου με 300.000-400 και ο στόχος να είναι να παραμείνει στην Α1. Πολύ πιθανό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, οι 12.000 που πήγαν στο παιχνίδι της K19 σήμερα δεν έχουν να βάλουν από ένα δεκάρικο. Δεν ξέρω. 10-12. Μπορεί να τους ενδιαφέρει, ρε φίλε. 10-12.000 πόσο μας κάνει? 120. 120.000 ευρώ. Λίγα είναι. Για τις ομάδες πόλης μας. Νομίζετε? Δεν είναι αρκετά. Βλέπουν όραμα. Α, δεν υπάρχει. Και βλέπει όραμα. Άστρα και όραμα. Η Ζαντάρκα έβλεπε, φίλε, όραμα. Σκόψανε το κεφάλι. Άστρα και είναι οράματα έβλεπε, να ξέρεις. Και πάει το κεφάλι. Έπεσε. Τέλος πάντων. Okay. Τα αναφέρουμε, τα βλέπουμε. Ο συνάδελφος, τον πήγα τηλέφωνο το μεσημέρι, είχε νεύρα. Οφείλω να το καταγράψω αυτό. Δεν ξέρω αν είχε νεύρα γενικά ή αν είχε νεύρα με μένα που τον παίρνω και του λέω ότι συνάδελφε. Υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα από το τελικό της Κυριακής. Ναι. Τα οποία είναι εντυπωσιακά. Ναι. Δηλαδή. Καθόμουν πίσω από την κάμερα της ΕΡΤ. Χωρίς να το έχω προγραμματίσει, αλλά πραγματικά υπάρχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Yeah. Έχω πετάξει ακουστικά σε κάποια φάση, να ξέρεις. Δεν ξέρω, πέρασε στον αέρα. Εντάξει. Υπάρχει ένα σκάσιμο. Κατέβηκε και ο άλλος δίπλα. Εδώ yeah. είναι ο συνάδελφος ο οποίος γράφει εκείνη την ώρα για τη διαιτησία. Εκεί θέλω λίγο να μείνεις. Εντάξει. Όπως βλέπεις, έχει γίνει και edit εδώ πέρα στο βίντεο. Εντάξει. Υπάρχει εξαλωσύνη μεγάλη, βλέπεις. Υπάρχει συνεχόμενο βίντεο. Υπάρχει παρακάτω, αλλά δεν ακούγεται. Ευτυχώς. Εδώ βλέπεις ο εκνευρισμός. Είναι δηλαδή κάτι παραπάνω από διάχυτος. Είσαι κόσμιος και ναι. στο ύψος των περιστάσεων. Ναι. Ναι. Κάτι παραπάνω από διάχυτος. Δεν έχω σηκώσει κεφάλι στο. Φυσάξει. Έχει άλλο. Περίμενε. Μπινελίκης. Δυστυχώς δεν μπορούν να μεταφράσουν αυτό που βλέπουμε τώρα. Μπινελίκης. Κάτσε και το κάναν edit τώρα, έτσι. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Εντάξει. Ο εκνευρισμός είναι, σου λέω, κάτι παραπάνω από διάχυτος. Και στα δύο ωράκια παγωνιά. Παίζει μέσα στο γήπεδο που να έχει 5 βαθμού Κελσίου. Ένα μπλούζα για τηλεφωνικό. Ναι, ναι. Βλέπα. Πού είναι το Μοσχοβίτη. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να τον ανεβάσουμε από το social media. Όπα. Δεν πρέπει να τον ανεβάσουμε. Εντάξει, δεν είναι. Είναι για προσωπική χρήση. Δεν είναι για να ανέβει πολύ. Αυτά γίνονται, Νίκο. Αυτά γίνονται, φίλε. Δηλαδή μιλάει το πουλένισο εκεί, έτσι. Γιατί είναι πουλένισο. Ναι, ναι. Και εσύ από πίσω κατεβάζει ναι. Παναγίες. Ναι, ναι. Ναι. Έχει φύγει ακουστικό σε κάποια φάση. Αυτό έχει, δεν τελειάζει κάμερα. Όχι, γιατί είναι σε live μετά. Εντάξει, ωραία. Είναι, πάλι καλά. Δηλαδή παίζεται το παιχνίδι. Ναι. Και. Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Δεν είναι. Το Μόσχο. Δεν υπήρχε. Έρχεται Δημήτρη Γιανακόπουλο να μιλήσει στον. Σε σένα. Στον παρουσιαστή τη ΕΡΤ. Ναι. Που κάνει μετάδοση με σχόλιο ο Λάζαρο Παπαδόπουλου. Και όπως έρχεται, ρε παιδί μου, ο Γιανακόπουλος, χαιρετάει τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Όπως έχεις δει, ο Γιανακόπουλος είναι με τον ώμο μπαταρισμένο. Ναι, γιατί έχει τυπήσει. Ο δεξιός του όμως είναι μπαταρισμένος. Ή μάλλον ο αριστερός του όμως είναι μπαταρισμένος. Ναι. Του δίνει λοιπόν χειραψία του Λάζαρου. Γεια σου, Λάζαρε, τι γίνεται, γεια σου, Πρόεδρε. Και όπως γίνεται λοιπόν αυτή η κουβέντα, ο Λάζαρος. Πολύ μυαλό που διαθέτει. Του κάνει. Εδώ στον ώμο έτσι. Στον νόμο τον μπαταρισμένο. Πολλά. Ωραία. Κάνει ο Γιανακόπουλος ένα όχι, όχι. Και όπως γυρνάει το κεφάλι από την άλλη. Το γυρνάει έτσι το κεφάλι. Και πάει και κάτω. Δεν μπορώ να πω τι είπε και πώς έβρισε. Εντάξει. Να σου. Ναι. Και εμείς σε πληρώναμε ένα φαγητό. Ναι, ναι, ναι. Τέτοια κατάσταση. Συνέβηκε. Είναι μία από τις καταστάσεις που συνέβησαν. Παπαδόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Με Νίκο Παπά συνομίλησες? Όχι, όχι. Δεν προλάβες. Όχι. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε, έφυγε το βράδυ. Δεν είχε. Κατευθείαν, ναι. Κατευθείαν το βράδυ με την πτήση έφυγε. Πάω το βράδυ. Πάω και έφυγε την επομένη, δεν είχε πτήση η Θεσσαλονίκη το βράδυ. Με τη φτηνή. Όχι, δεν ήταν φτηνή, ρε φίλε. Δεν είχε πτήση η Θεσσαλονίκη το βράδυ. Για Αθήνα είχε Θεσσαλονίκη, δεν είχε. Είχε. Σκάνδαλο. Ναι. Τι έκανε. Σκάνδαλο. Ντροπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά έγιναν, Νίκο Παπαδόπουλος, στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο τα περικλείω. Λες ότι αξίζει να ανέβει στο social media, θα φάμε πολύ πίνακα, κύριε φίλε. Όχι, όχι. Θα πούνε τι πάω κτσάκι, είσαι εσύ και τέτοια. Όχι, ρε φίλε. Άραστο, μπράβο, Νίκο. Τέτοιου δημοσιογράφου θέλουμε. Κλασική ατάκα. Τέτοιου δημοσιογράφου θέλουμε. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα, εντάξει. Δεν είναι. Μένει σε προσωπική χρήση. Δολοφονικό. Ποιο το επιμελήθηκε? Το επιμελήθηκε, αυτό που το επιμελήθηκε. Δεν έχει σημασία. Καλό edit, καλό. Ναι, βέβαια. Καλό, δηλαδή αφιέρωσε χρόνο, φαίνεται. Ότι... Βέβαια, ρε φίλε, άμα έχει επαγγελματίε συναδέλφου, έτσι γίνεται. Α, συνάδελφο. Επαγγελματίε, τέλο πάντων, ανθρώπου που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Μάλιστα, με edit και τέτοια. Με βίντεο. Edit, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Τι βέβαια. Γίνεται. Τι νομίζει, Νίκο?
Έχουμε πιστούς φανς. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή τι κάνουμε, κλείνουμε. Αυτό ήταν, ήρθες εδώ πέρα για 45 λεπτά. Έφερες την πίτα μας, φίλε. 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 Ξέρεις τώρα αυτό ότι πρέπει, δεν θα σε πιάσει και δεν σε πιάσει πίνα το βράδυ. Ναι. Θα πας σπίτι. Δεν νομίζω τώρα, πεινάς. Όχι, γιατί τσαλάκωνα και κάτι φιστίκια, τέτοια, αυτά τα άψητα, αυτά που, που μου αρέσουν. Ναι, ναι. Δεν είχα σταματημό. Καλά είναι να παχαίνουν λίγο. Έλα ρε τώρα, εντάξει. Εντάξει, παχαίνουν τώρα και όλα καλά. Και Βασίλη δηλαδή, κατευθείαν. Όχι ρε, όχι, πάμε σπίτι, δεν έχει. Σπίτι τώρα και ξεκουραστούμε. Να... Blacklist και ύπνο. NBA πότε ξεκινάει πάλι, φίλε. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση που έχεις κάνει τώρα. Έχει τίποτα, δεν νομίζω να έχει τίποτα σήμερα χαζέψιμο, θα έχει τώρα καμιά δύο μέρες. Σήμερα. Ναι. Μια-δύο μέρες θα έχει λίγο off μετά το All-Star Game. Νομίζω ότι ή αύριο ή μεθαύριο ξεκινάνε. Σήμερα δεν νομίζω να είναι. Είδα τα καρφώματα και, και τα τρίποντα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το τέτοιο, τον Brooklyn Nets, δεν τον είχε. Ούτε καταρχάς εγώ από αυτούς που ήταν στα καρφώματα δεν ήξερα σχεδόν κανένα. Και ξεκινάει πρώτος να βαράει τα τρίποντα και λέω ποιος είναι αυτός τώρα. Και αρχίζει βάζει. Λέω μωρέ μπράβο. Ναι. Γιάννης ήταν καλός. Δεν το είδα το All-Star Game. Α, είπες είδα τα καρφώματα και τα τρίποντα. Το Σάββατο το βράδυ ασχολήθηκα, ναι. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Ωραία, ρε Νίκο, τα λέμε ξανά και αύριο εδώ πέρα. Εδώ Μπαλαντέρ. Θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Μετά τις 10. Από τις 10 κανονικά θα είμαστε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αύριο 10, δεν θα 10, έχουμε κοπές πίτας και όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι. Και που είχαμε εδώ είμαστε, αγαπητοί. Αυτό είναι αλήθεια. Έδειξες ζήλο εντυπωσιακό. Εγώ αρχικά είπα να μην πάω, να ξέρεις. Έλα, ρε φίλε, εντάξει. Είπα να μην πάω γιατί όταν λέω αυτοί κάνανε το αντίστοιχο, ήρθε λέω άλλο. Δεν ήταν κοπή πίτα όμω. Εντάξει, οκ. Okay. Ήταν ναι. Τέτοιο, πώ το λένε. Ιβέντα, ναι. Το πούμε έτσι. Εμεί δεν πιστεύουμε τόσο πολύ σε αυτά. Δεν είμαστε. Έχουμε διευθυντή άθεο. Ναι. Και ο άλλο που είχαμε εκεί πέρα και ξέρει ποιον εννοώ. Ναι, ναι. Τα ίδια έλεγε. Ναι, αλλά το τσαλάκο στο κομμάτι να φανταστώ, ε. Το έφαγε. Ναι, και έλεγε, άμα παίζει λίγο στο Χριστό και στην Παναγία. Τίμιο το σου λέει. Τίμιο, πολύ τίμιο. Λοιπόν. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαβόρα. Πολύ σωστά τα λες, φίλε. Από τις 12 μέχρι και όσο πάει, όπως γίνεται κάθε βράδυ έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εμείς θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.